Ζάκουσα την εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας για τα θέματα της παιδείας, την κυρία Βόζενμπεργκ, να λέει θα μπούμε στο διάλογο και θα υπερψηφίσουμε και ό,τι είναι θετικό. Άκουσα τον κύριο Καρατζαφέρη να λέει ότι είναι σε θετική κατεύθυνση οι εξαγγελίες που κάνατε, να δίνει δηλαδή ένα καταρχήν πράσινο φως από την μεριά του, αλλά άκουσα από την άλλη μεριά και τα κόμματα της αριστεράς να αντιδρούν με έντονο τρόπο. Ιδίως ο κύριος Τσίπρας, με τον τρόπο που τοποθετήθηκε, μου έδωσε την αίσθηση ότι πρόκειται να υπάρξει έντονη αντίδραση του συνασπισμού του ΣΥΡΙΖΑ στα πανεπιστήμια. Και θέλω να σας ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα περάσουν αυτές οι αλλαγές, αν πιστεύετε δηλαδή ότι θα μπορέσετε να προχωρήσετε στην κατεύθυνση, στο δρόμο που χαράξατε. Από τον κύριο Τσίπρα ως αρχηγό κόμματος δεν θα περίμενα να μιλήσει για αντιδράσεις, θα περίμενα να μιλήσω για δράσεις. Εάν διαφωνεί με το πλαίσιο το οποίο κατατέθηκε, έχουμε 3 μήνες μπροστά και έχει όλη την δυνατότητα να καταθέσει προτάσεις για το πώς πρέπει να είναι το πανεπιστήμιο που θέλουμε. Γιατί φαντάζομαι ότι κανένας, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι ευχαριστημένοι από τα πανεπιστήμια που έχουμε σήμερα. Αφήστε που νομίζω ότι όλα τα κόμματα θα πρέπει να κάνουμε την αυτοκριτική μας για την κατάσταση στα πανεπιστήμια. Γιατί ιδιαίτερα στα πανεπιστήμια τα κόμματα έχουν παίξει πάρα πολύ μεγάλο ρόλο στην κατάσταση που υπάρχει σήμερα. Κυρία Διαμαντοπούλου, ωστόσο τα κόμματα υπάρχουν μέσα στα πανεπιστήμια και λειτουργούν με πολύ έντονο τρόπο. Οι πρωτοετής φοιτητές από την εποχή που ήμασταν εμείς στα πανεπιστήμια μέχρι σήμερα συναντούν πιο εύκολα τα τραπεζάκια των παρατάξεων, τις γραμματείες των παρατάξεων, παρά τη γραμματεία της σχολής τους. Και θέλω να σας ρωτήσω αν αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το πολεμήσετε, αν πιστεύετε ότι έχετε τη δύναμη να βγάλετε τα κόμματα έξω από το πανεπιστήμιο. Όταν τα πανεπιστήμια ή τα τμήματα δεν δίνουν τις υπηρεσίες που χρειάζονται στους φοιτητές, τότε ξέρετε δημιουργούνται κενά και καλύπτονται από αυτούς που δεν πρέπει να καλύπτονται. Γιατί δεν είναι η δουλειά των παρατάξεων ούτε να μοιράζουν φωτοτυπίες, ούτε να τραβούν τους πρωτοετής από το μανίκι, όπως συμβαίνει και είναι κάτι που το ζουν οι φοιτητές πολλά χρόνια. Επομένως, η αλλαγή όλης της λειτουργίας και του Πανεπιστημίου και του Τεχνολογικού Ιδρύματος σε όλα τα επίπεδα, γιατί πια δεν μπορούμε να φανταζόμαστε κάποιες μικρές αλλαγές ή κάποιες μικρές διορθώσεις. Τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν θεμελιωδώς. Το μοντέλο διοίκησης, το πρόγραμμα σπουδών, ο τρόπος λειτουργίας των πανεπιστημίων, οι εξετάσεις, η διεθνοποίησή τους, η επαφή τους με τον κόσμο, ο έλεγχος, η αξιολόγηση. Όλα θα πρέπει να αλλάξουν. Και ξέρετε τι, είμαι πολύ χαρούμενη. Χθες στη συζήτηση που ήταν όλοι οι Πριτάνες και όλοι οι πρόεδροι και ήταν και οι πρόεδροι των κοινωνικών εταίρων, γιατί η συζήτηση για τα πανεπιστήμια δεν είναι μια συζήτηση που αφορά τους πανεπιστημιακούς φοιτητές και την κυβέρνηση, δεν είναι μια εσωτερική κυβέρνηση των πανεπιστημίων, γιατί είδα κάποια στιγμή έναν τίτλο ότι οι πανεπιστημιακοί είπαν θέλουμε, αφήστε μας να ρυθμίζουμε τα του οίκου μας. Δεν είναι οίκος κανενός το πανεπιστήμιο. Το πανεπιστήμιο ανήκει στην ελληνική κοινωνία, ανήκει στην Ελλάδα. Θέλουμε όλοι ως πολίτες τον απολογισμό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω, το ΠΑΣΟΚ τώρα, όταν η κυρία Γιαννάκου προσπάθησε να κάνει κάποιες αλλαγές στο πανεπιστήμιο, το ΠΑΣΟΚ ούτε στο διάλογο μετήχε, θα έλεγα ότι μάλλον τον δυναμίτησε, και επίσης πολύ χρεώνουν το ΠΑΣΟΚ με το γεγονός ότι έφυγε από την αναθεώρηση του συντάγματος και δεν ψηφίστηκε το άρθρο για τα ιδιωτικά μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα πανεπιστήμια. Κύριε Χατζηνικολάου, η πορεία του ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση νομίζω πρέπει να κριθεί συνολικά. Θα σας θυμίσω ότι υπήρξαν διατάξεις οι οποίες είχαν ψηφιστεί. Θα σας θυμίσω ότι ο διάλογος ξεκίνησε με θετικό χαρακτήρα και από το ΠΑΣΟΚ, αλλά υπήρξαν πολλά και σοβαρά λάθη. Οι συγκρούσεις, θέλω να θυμίσω, στον νόμο έγιναν για θέματα όπως οι αιώνιοι φοιτητές. Δεν είναι αυτά τα κεντρικά στοιχεία του Πανεπιστημίου. Όχι ότι δεν είναι θέμα και θα απαντήσουμε και σε αυτό, αλλά δεν είναι το κεντρικό θέμα για να υπάρξει η μετοπική σύγκρουση όπως υπήρξε. Όμως θέλω να σας θυμίσω ότι την περίοδο που ήμουν υπεύθυνη εγώ από το ΠΑΣΟΚ ως αντιπολίτευση και συμμετείχα στο διάλογο σε όλη τη διαδικασία και καταθέσαμε και προτάσεις και συμφωνήσαμε σε πολλά πράγματα. Εσείς ήσασταν υπεύθυνη επί Σπηλιωτόπουλου. Εγώ μίλησα για την περίοδο Υπουργίας Γιαννάκου που ήταν η κυρία Δαμανάκη υπεύθυνη.
Ναι, υπήρχαν και εκείνη την περίοδο, και πρέπει να πω ότι η κυρία Γιαννάκου πραγματικά έκανε προσπάθεια, μόνο που στο τέλος βγάλε, κόψε, βάλε και χωρίς διάλογο και χωρίς οργανωμένη παρουσία και θέσεις και των κομμάτων και του ΕΣΥΠ και των κοινωνικών φορέων, υπήρξε μια συνολική ρήξη με τοπική. Και να πω για κάτι άλλο, ας μην δικαιολογούμε πάντοτε, η αντιπολίτευση οφείλει και μάλλον η κυβέρνηση οφείλει να θυμάται τον εαυτό της ως κυβέρνηση και τα ανάπαλλα, ειδικά για τους δύο μεγάλα κόμματα. Όσο με αφορά, επειδή ως υπουργός υπήρξα και υπεύθυνη της αντιπολίτευσης, δεν υπήρξε ούτε μία στιγμή που να μπω με τοπικά στα θέματα παιδείας. Ήταν μια επιλογή, και επιλογή και του κόμματος μου εκείνη την περίοδο, ότι η παιδεία πρέπει να μπει έξω από τις πολιτικές εκδόσεις. Μπορώ να ρωτήσω κάτι. Ναι, το κράτος μαζεύει την οικονομία του αυτή τη στιγμή, κυρία Διαμαντοπούλου. Θα έχουμε πόδινα χρόνια. Τα επόμενα χρόνια θα είναι πόδινα και το βλέπουμε όλοι μας. Τι κονδύλια έχετε εσείς για την παιδεία? Τα κόβετε? Ο Καλλικράτης στην παιδεία θα φέρει συγχωνεύσεις ή κατάργηση πανεπιστημίων, τμήματων? Ακούγονται πολλά. Δηλαδή, εντάξει, η αναμόρφωση και η διεθνοποίηση, να έρχονται εδώ οι ξένοι στα περίφημα πανεπιστήμια μας κτλ. Εσείς θα κόψετε πανεπιστήμια που είναι τώρα στη Θεσσαλία, στην Κρήτη, οπουδήποτε, επειδή δεν υπάρχουν κονδύλια και πρέπει αυτά να συγχωνευτούν? Θα γίνουν και συγχωνεύσεις και καταργήσεις του τμήματων. Αυτό να πούμε, αυτή είναι η είδηση. Καταργούνται, όπως λέτε εσείς, και για λόγους οικονομικούς. Θα τα λέμε όλα, κυρία Διαμαντοπούλου, καθαρά. Θα σας πω όμως, δεν υπάρχουν λεφτά, θα κοπούν πανεπιστήμια. Τα πανεπιστήμια δεν κόβονται και ράβονται με βάση τα οικονομικά δεδομένα. Τώρα όμως έχουν και οικονομικά δεδομένα. Ακαδημαϊκά, και θα σας πω και ένα παράδειγμα αμέσως. Γιατί ξεκινήσαμε τη διαδικασία. Υπάρχουν 7 τουριστικές σχολές στη χώρα. 7 ΤΕΗ κάνουν τουριστικά επαγγέλματα. Φέτος που δεν υπήρχε η βάση του 10, τα 7 αυτά τμήματα δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν τον αριθμό των σπουδαστών. Κάτι δεν πάει καλά. Εδώ λοιπόν είναι αυτονόητο ότι η συγχώνευση και η αναδιάρθρωση σπουδών δεν είναι θέμα οικονομικό. Τα ακαδημαϊκά κριτήρια και η σχέση με την παραγωγή θα οδηγήσουν σε αυτό το αποτέλεσμα. Αυτό θα γίνει σε όλα τα επίπεδα. Και επειδή με ρωτήσατε αν υπάρχουν κονδύλια, η οικονομική κατάσταση είναι πολύ δύσκολη και είναι και για την παιδεία. Και εγώ ως υπουργός παιδείας ξεκινώ. Τι κόψιμο θα είναι, αν θέλετε, μα δείτε μια είδηση. Τι κόψιμο θα έχει η παιδεία, αυτή είναι η είδηση. Όχι μόνο με λιγότερα χρήματα αυτά που θα θέλαμε, αλλά και με μείωση στους μισθούς των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι πολύ μεγάλο. Πόσο θα μειωθούν τα κονδύλια στον προϋπολογισμό για την παιδεία, κυρία Διαμαντοπούλου? Θυμίζω ότι η παιδεία ξεκίνησε με περισσότερα κονδύλια από όλους τους άλλους χώρους. Έτσι. Mm-hmm. Η μείωση είναι στο 25-30% επί των αυξημένων όμως κονδύλιων που είχαν δοθεί από τον προϋπολογισμό. Είναι μεγάλη μείωση. Και να πω και κάτι άλλο, κύριε Τράγκα, που εσείς μιλάτε πολλές φορές με αριθμούς. Στην τριτοβάθμια εκπαίδευση η χώρα μας είναι πέμπτη στις 27 όσον αφορά τη χρηματοδότηση ως ποσοστό του ΕΠ. Είναι 24η όσον αφορά την απόδοση. Σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά, ότι τα χρήματα δεν πιάνουν τόπο με τον τρόπο που πρέπει και θα πρέπει να το οργανώσουμε πολύ καλύτερα. Το πρωί σας είπα, κύριε Χατζηνικολάου, ότι όταν τον Ιούνιο και τον Ιούλιο γινόταν χαμός ότι δεν θα ανοίξουν τα σχολεία και ότι λείπαν 22.000 εκπαιδευτικοί, ναι, υπήρχε έλλειμμα 22.000 σε πέρυσι με πέρυσι. Όμως με τη σωστή διαχείριση τα σχολεία λειτουργήσαν μια χαρά. Άρα όλα τα πράγματα πρέπει να τα βάλουμε σε κανόνες και να λειτουργήσουν σωστά. Εμένα δεν με ενοχλεί τι έκανε το ΠΑΣΟΚ στην αντιπολίτευση. Καταλαβαίνω τις ανάγκες της αντιπολίτευσης. Ανάλογα λάθη κάνει σήμερα και η Νέα Δημοκρατία. Με ενοχλεί όμως τι κάνει το ΠΑΣΟΚ σαν κυβέρνηση. Δηλαδή, είναι δυνατόν να λέει ο Πρωθυπουργός ότι θα γίνει εντατικοποίηση, θα διεθνοποιηθούν τα ιδρύματα και να έχετε για παράδειγμα καταργήσει τη βάση του 10? Είναι δυνατόν να λέτε ότι θα κάνετε Καλλικράτη, δηλαδή θα συγχωνεύσετε πανεπιστήμια και ΤΕΗ, θα τα κάνετε πιο ανταγωνιστικά, όταν στέλνετε με τη λογική του ενοικιαζόμενου δωματίου και της δίθεν περιφερειακής ανάπτυξης άσχετους στα διάφορα μέρη της Ελλάδας? Και είναι δυνατόν να λέτε ότι θα βάλετε μια διεθνή επιτροπή η οποία θα κρίνει αυτά που πρέπει να γίνουν ή αυτά που δεν πρέπει να γίνουν, τη στιγμή που έχετε εξαίρετους πανεπιστημιακούς στην Ελλάδα και τους έχετε μπλοκάρει όλα τα ερευνητικά κονδύλια? Επομένως, εδώ πλέον έχουμε έναν Παπανδρέου ο οποίος οραματίζεται και μια σκληρή πανεπιστημιακή πραγματικότητα η οποία διαμορφώνεται από την κυβερνητική πολιτική. Δηλαδή, πώς θα απευθυνθείτε στην κοινή γνώμη, ποιες είναι οι συμμαχίες σας, ποιον θα πείσετε και πού θα πάτε? Μία απάντηση για να κλείσουμε.
Μια απάντηση είπε πάρα πολλά πράγματα. Πρώτα να πούμε για τα κονδύλια. Υπάρχει πραγματικά μια πλήρης αλλαγή, κύριε Κερτσό, και υπάρχουν και συγκρούσεις. Γιατί αλλάξαμε τον τρόπο με τον οποίο δίνονται τα ερευνητικά κονδύλια. Δεν δίνονται σε όλα τα πανεπιστήμια και σε όλα τα ερευνητικά κέντρα δια του αριθμού τους, δηλαδή από όλους σε ίσα. Βάλαμε τις διαδικασίες που υπάρχουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Γίνονται πλέον με αξιολογητές διεθνούς φήμης και αποδοχής. Άλλαξε ο τρόπος κατανομής των κονδυλίων. Και ως εκ τούτου υπήρξε μια καθυστέρηση, αλλά ξέρετε τώρα, ότι όλα αυτά. Περιμένουμε τις διεθνείς επιτροπές και τις διεθνείς αξιολογητές. Καταλαβαίνετε δεύτερο, ότι δεν θα τα καταφέρουμε. Και με αυτό το λύκειο και με αυτό το δημοτικό, κυρία Υπουργέ, εγώ αναρωτιέμαι πώς μπορούμε να κάνουμε καλύτερο πανεπιστήμιο. Γι' αυτό, κυρία Μακρύ, το πανεπιστήμιο το ανακοινώνουμε ένα χρόνο μετά. Ανακοινώσαμε και τις αλλαγές στο Λύκειο. Τον Οκτώβριο θα παρουσιάσουμε το πλήρες πρόγραμμα αλλαγών στη πρώτη, Δευτέρα και Τρίτου Λυκείου που αρχίζει από χρόνο του Σεπτέμβρη. Έγιναν πολύ σημαντικές αλλαγές με τα 800 σχολεία τα πιλωτικά φέτος στο Δημοτικό για να δούμε τα νέα προγράμματα στο Δημοτικό. Δεν ξεκινήσαμε από τα πανεπιστήμια και το εισαγωγικό σύστημα θα είναι αυτό που θα ενώσει τους κρίκους Λύκειο και Πανεπιστήμιο. Τώρα για να απαντήσω. Αυτή την επιτροπή ποιος θα την πληρώνει, από πού θα αμείβονται τα μέλη. Πρώτα είναι μια ομάδα διρογνωμόνων και θα την συντονίζει ο Υφυπουργός. Από τους ανθρώπους αυτούς ούτε κατευθύνσεις θα μας δώσουν ούτε θα μας πούν τι θα κάνουν. Απλά δεν θα αμείβονται. Το ορίσαμε ότι είναι άμυστη. Είναι στην ανακοίνωση. Μάλιστα. Απλά θέλουμε την εμπειρία, αλλά βεβαίως και οι επιτροπές οι οποίες δουλεύουν και οι συνομιλητές μας είναι, όπως πολύ σωστά είπατε, εξαιρετικοί Έλληνες με διεθνή εμπειρία, με ελληνική εμπειρία, αλλά δεν μας πειράζει κάθε άλλο το να έχουμε και τη γνώση ανθρώπων οι οποίοι έχουν δουλέψει σε πετυχημένα πανεπιστήμια. Σας ευχαριστούμε θερμά, κυρία Υπουργέ. Δεν απάντησα στα σχόλια του κυρίου Κίρτσου. Πείτε μία φράση. Μία λέξη θα πω μόνο. Ότι όλη η αλλαγή, κύριε Κίρτσου, η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης, ο τρόπος εισαγωγής, το ότι τα ίδια τα πανεπιστήμια θα ορίζουν τον αριθμό αυτών που θα μπαίνουν, θα λύσει όλα αυτά τα ζητήματα που είπατε τώρα, γιατί έχουμε συζήτηση κι άλλες φορές και ακούσατε τι είπα για τη βάση του 10. Ενώ δεν υπήρχε βάση, υπάρχουν τα πλέον σημαντικά σε σχέση με την παραγωγή της χώρας, με τον τουρισμό, ιδρύματα, τα οποία δεν μπόρεσαν να συμπληρώσουν τον αριθμό των εισαγωμένων. Άρα όλο το σύστημα θέλει συθέμελα αλλαγή. Και οι επόμενοι μήνες θα είναι πολύ σημαντικοί για αυτή τη συζήτηση. Θα σας παρακολουθούμε από κοντά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Διαμαντοπούλου. Στη δημοσιότητα αναμένεται να δοθεί αύριο η επιστολή του πρώην